Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Το μαλλί πάντως, ό,τι και να κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να το φτιάξουμε. Ό,τι και να κάνεις, το μόνο που κάνεις είναι να γκρινιάζεις και να μην το φτιάχνεις ποτέ. Έχει τη δική του προσωπικότητα και το μαλλί μου. Μάλλον δεν το έχεις μαζέψει αρκετά. Τώρα βέβαια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, νομίζω ότι όλα γίνονται. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό σου το μαλλί. Ενδεχομένως με τα νέα συστήματα να μπορούμε να το φτιάξουμε. Παρασκευή σήμερα, 21 Ιουνίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Και μάλιστα ενός τριήμερου, γιατί έχουμε και του Αγίου Πνεύματος. Τριήμερου θέλεις να πεις. Τριήμερου. Ναι. Έχουμε το τριήμερο. Θα βάλω την τεχνητή νοημοσύνη για να με διορθώνει. Δεν ξέρω. Ναι. Το ChatGPT πάντως έχει τα προβλήματά του. Αλλά να πάμε λίγο στον κύριο Υπουργό να μας τα πει καλύτερα. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Παπασεργίου. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Ελπίζω η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει και το μαλλί του κυρίου Παπαδάκη. Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το ράστα εγώ στο ρομπότ που έκανε τη συναυλία το είδα. Να το πούμε, γιατί έχει γίνει χαμός με αυτό το ρομπότ που πραγματοποίησε συναυλία και μάλιστα παρουσία κόσμου. Μέχρι και ράστα είχε αυτό το ρομπότ. Θα σας πω πάντως, μιας και σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και επίσης και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, ότι κάτι τέτοια πράγματα, παρότι η τεχνολογία θέλει να δείχνει πώς θα καταφέρνει, καλύτερα να τα αφήσουμε σε ανθρώπους. Ξέρετε κάτι, εσείς καλά το λέτε, καλύτερα να τα αφήσουμε στους ανθρώπους και πολλοί το λένε, όμως είχε πολύ μεγάλη απήχηση αυτή η συναυλία. Καλώς κακώς έχει γίνει και viral, δηλαδή λίγο το μέχρι που θα φτάσει αυτό, νομίζω ότι υπάρχει έτσι μία επικινδυνότητα, τουλάχιστον στο μέλλον, αν δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα δούμε αυτά που έχουμε δει στις ταινίες, μπορεί και να τα δούμε πραγματικά. Σας ελπίζω να μην τρομάζουμε. Να μην τρομάζουμε. Η τεχνολογία είναι εγωίστρια. Η τεχνολογία θέλει να δείχνει τι μπορεί να κάνει. Θέλει να αυτοαναδεικνύεται. Αλλά τελικά το μέτρο θα το βάλουμε εμείς οι άνθρωποι. Μακάρι. Αυτό έγινε και με το AI Act, την δράση για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην ουσία την νομοθεσία που η Ευρώπη πλέον εισήγαγε για την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα εμείς θα πρέπει ως άνθρωποι να δούμε πού η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει και να την περιορίσουμε εκεί. Να πούμε τι δεν θέλουμε να γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα υπόλοιπα να τα επιλέξουμε όπως και κάθε άλλο εργαλείο που μέχρι σήμερα η τεχνολογία μας έχει φέρει. Πάντως το σίγουρο είναι, κύριε Παπασεργίου, ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα στη χώρα μας. Μπορούμε να μιλάμε. Νομίζω ότι μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, εάν λέγαμε η τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δημόσιο, ίσως να ήταν ένα από τα συντομότερα ανέκδοτα τα οποία θα λέγαμε με την παρέα μας. Όμως σήμερα όχι μόνο δεν είναι ανέκδοτο, όχι μόνο δεν πρόκειται περί πλάκας, αλλά είσαστε και πολύ πιο μπροστά, είναι το δημόσιο πολύ πιο μπροστά, ακόμα και από εταιρείες που επικαλούνται την τεχνολογία και παραμένουν πολύ πιο πίσω σε σχέση με το δημόσιο. Το καταφέρατε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φτάσαμε το 2024 για να το πετύχει το δημόσιο. Ναι, σημασία έχει από πού το ξεκίνησε όμως. Από το 0, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Θα σας πω ότι, όντας δήμαρχος τα προηγούμενα χρόνια, κάναμε πολλές εφαρμογές και νιώθουμε ότι είμαστε μπροστά. Κάποια στιγμή από το 19 και μετά νιώσαμε να μας προσπερνά το δημόσιο με όλα όσα είχε κάνει το gov.gr. Αλλά ειδικά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, η δουλειά που έγινε τον τελευταίο χρόνο όντως ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι μόνες γνωστές και διαδεδομένες και σε λειτουργία εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σήμερα στην Ελλάδα είναι αυτές του ελληνικού δημοσίου. Να θυμίσω το MyGov, το MyGreece που πριν δύο εβδομάδες περίπου βγήκε στον αέρα για τους επισκέπτες της χώρας και τους τουρίστες. Η εφαρμογή που έχουμε στο MyCoast για τις παραλίες και τον έλεγχό τους τρέχουν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Όντως στην ώρα αυτή γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου δεν είναι ανέκδοτο, αλλά θα γυρίσω λίγο στην κουβέντα πριν που λέγαμε τη διαφορά ανθρώπου με τεχνητή νοημοσύνη. Είχα ζητήσει από το ChatGPT για να δω πώς θα ξεκινήσω μια ομιλία μου, να μου πει πώς θα το κάνω. Μου προτείνει λοιπόν το ChatGPT, κυρίως έπαιζα έτσι, για να με ειλικρινείς, να πεις ίσως κάτι αστείο. Είπα, ωραία, λοιπόν, αγαπητό ChatGPT, πες μου ένα ανέκδοτο το οποίο έχει σχέση με τεχνολογία. Λοιπόν, όλα τα ανέκδοτα είναι κρύα. Γιατί το λέω, γιατί αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα. Έχει, επιδέχεται πολλές βελτιώσεις το ChatGPT ακόμα. Δεν έχει όμως κάτι πολύ σημαντικό που εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε. Δεν έχει ενσυναίσθηση. Αυτό είναι που διαφοροποιεί το μηχάνημα από τον άνθρωπο και πάνω στην ενσυναίσθηση και στα soft skills, όπως λέγονται, στις δεξιότητες αυτές του ανθρώπου θα πρέπει να επενδύσουμε για να μην νιώθουμε ότι επιλύμαστε. Καλά, η ενσυναίσθηση απουσιάζει και από πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό είναι μια ιστορία. Σωστά το λες πάντως. Αυτή η ισορροπία πάντως, κύριε Παπαστεργίου, μια που το συζητάμε μεταξύ ανθρώπινου παράγοντα και τεχνητής νοημοσύνης, κάπου πρέπει λίγο να ισορροπήσει. Διότι πολλοί φοβούνται, για παράδειγμα, ότι θα εξαφανιστούν επαγγέλματα στο μέλλον. Δηλαδή, και ακόμα και με το ChatGPT, ξέρετε, ξεκίνησε μια κουβέντα για όσους γράφουν κείμενα.
στο διαδίκτυο. Ξέρετε τι αντίστοιχη κουβέντα και πόσο έντονη κουβέντα είχε γίνει όταν βγήκαν οι πρώτοι υπολογιστές, όταν βγήκαν οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές, όταν βγήκε το διαδίκτυο ότι θα χάσουμε τις δουλειές μας. Αυτή είναι μια νομοτέλεια που πάντα υπάρχει όταν προκύπτει μια καινούρια μεγάλη ανακάλυψη, μια καινούρια βιομηχανική ή άλλη επανάσταση, ότι όντως κάποια επαγγέλματα θα αλλάξουν ή θα τροποποιηθούν. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να διαφοροποιηθεί. Mm-hmm. Και όταν βγήκαν τα αυτοκίνητα, αυτοί που πεταλώνανε τα άλογα χάσαν τη δουλειά τους. Ή άλλαξε η δουλειά τους, ή μειώθηκε η δουλειά τους. Σήμερα πάντως στην πληροφορική, γιατί μιλάμε για την πληροφορική, ενώ κάποτε λέγαμε ότι θα χάσουμε δουλειές, η πληροφορική θέλει τουλάχιστον στην Ελλάδα πάνω από 10, 15, 20.000 ανθρώπους. Και δεν τους βρίσκει. Άρα αλλάζουν τα επαγγέλματα. Ναι, θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια ηλικία που δεν μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες εύκολα, να μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, θα πρέπει να ξέρουν ότι ένα βασικό πλαίσιο γνώσεων πρέπει να έχουν και να είναι ανοιχτοί στο να μάθουν καινούργια πράγματα, γιατί οι εξελίξεις είναι γρήγορες, αλλά απ' την άλλη είναι και πολύ όμορφες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Βεβαίως, φαντάζομαι ότι έχετε μεριμνήσει κιόλας, κύριε Υπουργέ, για να υπάρχουν και όλες οι δικλείδες ασφαλείας, διότι όπως και να το κάνουμε, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα ζητήματα που μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν, μας απασχολεί τώρα και θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Πόσες φορές έχουμε δεχθεί επίθεση από διάφορα κέντρα, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, ή από άλλα κράτη ή από μυστικές υπηρεσίες. Γενικότερα είναι ένα ζήτημα, φαντάζομαι, το οποίο το έχετε μεριμνήσει. Θα σας το πω λίγο πιο σχηματικά, ότι όπως ακριβώς νοιαζόμαστε και πρέπει να νοιαζόμαστε για την ασφάλεια του πολίτη στη φυσική του ζωή, πλέον υπάρχει και μια παράλληλη ψηφιακή ζωή. Ως ψηφιακή ζωή εννοώ το ότι έχουμε email, μπαίνουμε σε ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε social media, λέμε την γνώμη μας εκεί πέρα, κάνουμε γνωριμίες εκεί πέρα. Άρα αντίστοιχη ασφάλεια πρέπει να νιώθουμε και στην ψηφιακή μας ζωή. Άρα μαζί με το όποιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα πρέπει στην ουσία να δημιουργήσουμε συνθήκες για την ψηφιακή προστασία του πολίτη. Η νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι η αρμόδια πλέον να δημιουργήσει αυτή την ομπρέλα προστασίας, όχι μόνο για την ζωή του πολίτη, την ιδιωτική, αλλά και την ασφάλεια των επιχειρήσεων, γιατί η ασφάλεια του πολίτη και η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας έχει να κάνει με το αν το αεροπλάνο σου θα έρθει στην ώρα του, αν το μετρό θα έρθει ή δεν θα το παρακολλήσει μια κυβερνοεπίθεση, αν θα μπορέσει στην τράπεζα να κάνει τη δουλειά του, αν στο δημόσιο μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Όλα αυτά εξαρτώνται πλέον από συστήματα τα οποία διαλειτουργούν μεταξύ τους και μια οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να τα κολλήσει. Άρα, έμφαση και μεγάλη επιμονή στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε και μια ασφαλή ψηφιακή ζωή, αλλά και δεξιότητες. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί μπορεί όντως να φτιάξουμε το τέλειο σύστημα. Να φτιάξουμε ένα σύστημα στο δημόσιο, το οποίο εμείς θα καθόμαστε σε έναν καναπέ και θα λέμε τελειώσαμε το πλήρες σύστημα. Και όμως τελικά η έλλειψη ενημέρωσης, η έλλειψη μόρφωσης ή επιμόρφωσης πάνω σε συστήματα θα ανοίξουν τρύπες. Δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε ασφαλή κατά τα άλλα συστήματα. Μου επιτρέπεις να ρωτήσω, γιατί ως φύλαθλος. Μόνο εσύ είσαι φύλαθλος. Και εσύ, εντάξει. Ναι, το λες και εμείς δεν ασχολούμαστε. Και εγώ και η Σοφία, κύριε Παπαστεργίου, κύριε Υπουργέ. Μάλλον δεν με λαμβάνεις υπόψη, από... επειδή είμαι Παναθηναϊκός και εσύ Ολυμπιακός, να τα λέμε. Αυτό πήγα να ρωτήσω, αν είστε τουλάχιστον στην ίδια ομάδα. Όχι, καθόλου. Μα γι' αυτό δεν με λαμβάνει προφανώς ως οπαδό. Και γι' αυτό βλέπουμε μόνο ποδόσφαιρο, κύριε Υπουργέ. Το μπάσκετ φέτος εγώ το έκοψα για κάποιο λόγο. Μέχρι πέρυσι το έβλεπα. Εσείς μάλλον δεν βλέπετε, γιατί δεν σας συμφέρει. Το μπάσκετ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Φέτος έχουν γίνει πολύ ωραίες προσπάθειες. Ειδικά όταν έχεις και 7 αστέρια, κύριε Υπουργέ, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Εγώ δυστυχώς δεν ανήκω στις ομάδες αυτές που είναι αστεράτες. Φέτος δεν ήταν η χρονιά μας. Αλλά το ότι και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ φέτος κατάφεραν να κρατήσουν το ενδιαφέρον μας αδιάλειπτο μέχρι και το τέλος. Και πήγαμε καλά και ως Ελλάδα, έτσι να το πούμε, γιατί σαν χώρα. Εγώ το διαρκείασμο το έχω ήδη περάσει στο wallet, το καινούριο. Ετοιμάζομαι για την νέα χρονιά. Πέραμε το προκείμενο. Λοιπόν, πρώτον, πώς θα μπαίνουμε στα γήπεδα από το Σεπτέμβρη, κύριε Υπουργέ, και δεύτερον, επειδή δείξατε και το wallet, τι άλλο θα δούμε στο wallet, τι άλλο θα μπορούμε να βλέπουμε και να έχουμε στο ψηφιακό μας πορτοφόλι, διότι ξέρουμε και εγώ και η Σοφία ότι ετοιμάζεται υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, στα γήπεδα θα μπαίνουμε με τον νέο ψηφιακό τρόπο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο τρόπος? Για να μην είναι αναγκασμένες
οι δυνάμεις της αστυνομίας να είναι στις πόρτες και να κάνουν ταυτοποίηση. Άρα αγοράζουμε το εισιτήριό μας και το περνάμε στο wallet. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται με τα διαρκείας και αν μεταβιβάζονται. Ναι, μόλις είπατε ότι το περάσατε εσείς το διαρκείας. Εγώ το έχω περάσει και θα μπορούσα να το στείλω σε κάποιο φίλο μου για να μπει αν δεν πάω, αρκεί η ομάδα να δέχεται αυτή τη διαδικασία. Στην νομοθεσία που φτιάξαμε το Φλεβάρι, τι γράψαμε, ότι τα διαρκείας μπορούν να μεταβιβάζονται ανάλογα με την πολιτική της κάθε ομάδας. Και μάλιστα με τη Super League είμαστε σε μια συζήτηση αν θα φτιάξουμε εμείς το σύστημα αυτό ή αν η κάθε ομάδα θα κάνει το σύστημά της σε περίπτωση που θέλει να μεταβιβάζονται τα διαρκείας. Πάντως είδαμε τον έλεγχο αυτών και πρόσφατα στον αγώνα του Ολυμπιακού στο Παπαρένα, έτσι, τον ψηφιακό έλεγχο. Στο Conference League. Ναι, που εντόπισαν. Να το πεις, που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι. Που εντοπίστηκε ουσιαστικά από το σύστημα ότι κάποιοι πήραν και εισιτήρια ουσιαστικά ως άλλη φίλαθλη, ως φίλαθλη της Φιωρεντίνα. Και ακυρώθηκαν μερικά εισιτήρια. Αυτό ήταν το παράλληλο βασισμένο σε ταυτοποίηση σύστημα της UEFA. Το είδαμε δηλαδή επί του παραξέου. Θεωρείται και πιο ασφαλές και πρέπει να είναι και πιο ασφαλές γιατί η Ελλάδα ακόμα έχει να δώσει μάχες για να φέρουμε το επίπεδο ασφάλειας στα γήπεδα εκεί που θέλουμε. Πάντως είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Θα λύσουμε και τα όποια ζητήματα σε συνεργασία με την Super League και την νέα διοίκηση της ΕΠΟ μετά τις εκλογές που θα προκύψουν και στις δύο οργανώσεις, έτσι ώστε τη νέα σεζόν να μας βρει με ασφάλεια στα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Για το wallet, δε, έχω να πω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να σταματάμε να κουβαλάμε πλέον μαζί μας ταυτότητες, άλλα πιστοποιητικά, διπλώματα κλπ. Η επόμενη εβδομάδα μας βρίσκει με ένα καινούριο, πιο εμπλουτισμένο wallet. Έχουμε μέσα πλέον ασφαλιστική ικανότητα, άρα μπορούμε να βλέπουμε πώς πάει το κομμάτι της ασφάλειας και αν μπαίνουν τα αισθημά μας, αν είμαστε ασφαλείς, αν έχουμε όλη την αλληλουχία των ασφαλιστικών καλύψεων. Βάζουμε μέσα τα δεσποζόμενα, δηλαδή όλο το στην ουσία βιβλιάριο υγείας των ζώων συντροφιάς, μαζί με νέες δυνατότητες που υπάρχουν ήδη στο Μητρό, δηλαδή έχω χάσει το ζώο μου και ψάχνω να το βρω, άρα να κοινοποιήσω αυτή την πληροφορία. Έχω βρει ένα ζώο στον δρόμο το οποίο φαίνεται να είναι δεσποζόμενο και έχει χαθεί. Σκανάρι, οπτιμίατρο και αμέσως βρίσκουμε σε ποιον ανήκει. Διάφορα καινούργια τέτοια συστήματα. Διπλώματα, μιας και έχουμε καλοκαίρι για τα σκάφη αναψυχής. Καινούργιες πληροφορίες μέσα στο wallet και το πιο σημαντικό, κάπου μέσα στον Ιούλιο, το να μπορούμε πλέον να κάνουμε κάποιες πρώτες διαδικασίες χωρίς να στέλνουμε κανένα έγγραφο, δηλαδή νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ένα μήνυμα στο κινητό μας από τον ασφαλιστικό φορέα, από την ασφαλιστική εταιρεία, ότι θέλουμε αυτά τα στοιχεία για το νέο σου συμβόλαιο. Τα βλέπουμε, τσεκάρουμε ότι είναι σωστά, συνεννούμε, δίνουμε consent δηλαδή και πλέον το συμβόλαιό μας έχει τελειώσει. Όλα αυτά λοιπόν. Ερώτηση για να κλείσουμε, σας παρακαλώ πολύ. Ήθελα να συζητήσουμε και τα της Κύπρου, αλλά δυστυχώς καθυστερήσαμε να συνδεθούμε. Έχουν σχέση πάντως. Έχουν σχέση, κύριε Παπαδάκη, με αυτό. Γιατί μία από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που πήραμε μαζί με τον Κύπριο πολύ καλό συνάδελφο Νικό Δήμο Δαμιανού είναι το να ενώσουμε τα δύο πορτοφόλια. Στην ουσία, το κυπριακό πορτοφόλι τώρα δημιουργείται στα πρότυπα του gov.gr. Ο σκοπός μας είναι ένας Έλληνας που πάει στην Κύπρο να κάνει μια διαδικασία να μπορεί η ταυτότητά του εκεί να ισχύει, δηλαδή να μπορούν να ταυτοποιήσουν οι κυπριακές αρχές ότι είναι μια νόμιμη ψηφιακή ταυτότητα και το αντίστοιχο να κάνουμε με τις κυπριακές ταυτότητες στην Ελλάδα. Άρα θα μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα και στην Κύπρο με το ελληνικό wallet. Ακριβώς. Δεν πετάμε να το διευκρινίσω αυτό γιατί οτιδήποτε έχει σχέση με πτήσεις αφορά ευρωπαϊκό δίκτυο και περιμένουμε η Ευρώπη να καταλήξει στο ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιήσει. Αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες της Κύπρου και οι Κύπροι της Ελλάδας να μπορούν να δουλεύουν σαν ένα στη χώρα τους που λίγο πολύ κάπως έτσι είναι. Άρα αυτή μας τη σχέση να την ενώσουμε και σε ψηφιακό υπόβαθρο. Εγώ την ερώτηση θα την κάνω. Μας σταματάει λοιπόν ο αστυνομικός για να μας κάνει έλεγχο στο αυτοκίνητο. Του δείχνουμε το δίπλωμα μέσω του wallet μας. Εκείνη την ώρα αυτό είναι αρκετό, κύριε Υπουργέ, εάν δεν έχουμε το κανονικό δίπλωμα, στο πούμε έτσι, μαζί μας. Ξεκάθαρα είναι νομιμότατο και μάλιστα για να μην υπάρχει καμία αφιβολία, το Μάρτιο που πέρασε έγινε ακόμη πιο σαφές με διάταξη που λέει αυτό ακριβώς, ότι πλέον αυτά τα έγγραφα που αφορούν διπλώματα αλλά και τα έγγραφα του αυτοκινήτου, δηλαδή κταίο, ασφάλεια, άδεια, είναι νομιμότατα και στην ουσία έχουν την ίδια θέση που έχει και ένα έγγραφο σε έγχαρτη μορφή. Σε καμία περίπτωση μην πετάμε και τα υλικά, διότι τα smartphones παθαίνουν και διάφορα προβλήματα. Έτσι, κύριε Υπουργέ, για να μην το πάμε και στο άλλο άκρο, νομίζω οι δικλείδες ασφαλείας πρέπει να υπάρχουν. Ξέρετε, το όριο το βρίσκει ο καθένας μας ανάλογα με το πώς η τεχνολογία μπορεί να σηκώσει και μέχρι εκεί που μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, δεν πρέπει ποτέ να καταργούμε και τις απλές αναλογικές διαδικασίες, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί γνώστες τεχνολογίας, θα μπορούσαν να πέσουν πολύ εύκολα θύματα
απατών. Άρα ο καθένας ας χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μέχρι εκεί που ο ίδιος νιώθει ασφαλής. Πάντως είναι μεγάλη κουβέντα και δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε τώρα, γιατί είναι και το ζήτημα της ασφάλειας πολύ μεγάλο. Ναι. Αλλά θα την κάνουμε την επόμενη φορά. Κύριε Υπουργέ. Το ανοίξαμε λίγο με την κυβερνοασφάλεια, με την ερώτηση του κ. Παπαδάκη, ναι. Αλλά όντως μπορούμε να συζητήσουμε την κουβέντα, να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε, κύριε Υπουργέ, και θα τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να πάμε λίγο νοτιότερα, να πάμε προς Πειραιά μεριά. Να πάμε προς Πειραιά μεριά. Διότι εκεί μας περιμένει ήδη ο νέος υφυπουργός ναυτιλίας. Νομίζω η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη, κύριε Γκίκα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, και πολύ κύριε μεγάλη κύριε. Τιμή. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα, σιδηροκέφαλος. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι είναι η πρώτη τηλεοπτική. Μία εβδομάδα, ακριβώς έχω ακριβώς μία εβδομάδα. Είμαστε στη φάση των ενημερώσεων. Είναι ένα σημαντικό Υπουργείο. Βεβαίως λόγω της προϋπηρεσίας μου στο Υπουργείο Άμυνας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να είσαστε ο Υπουργός, αυτός που παίρνει το χαρτοφυλάκιο και περισσότερο, πώς να το πω τώρα, περισσότερο αλατισμένος από τη θάλασσα δεν υπάρχει Υπουργός. Νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος στην καταλληλότερη θέση. Πάντως σήμερα θέλω να το εκμυστηρευτώ. Πριν από λίγο γύρισα από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου είχαμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να παραδώσουμε τα ξύφη στους νέους αξιωματικούς, βεβαίως του πολεμικού ναυτικού, πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Δένδιας και εγώ του λιμενικού σώματος, 29 νέα στελέχη, άντρες και γυναίκες, ορκίστηκαν αξιωματικοί του λιμενικού σώματος σήμερα στην Ιστορική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και έτσι είχα τη μεγάλη τιμή να τους δώσω τα ξύφη, η πρόεδρος να τα παραδώσω δηλαδή στην πρόεδρο που τους τα απένιμε. Κύριε Γκίκα, αν και είστε πολύ πρόσφατος, εντάξει, δώστε μας μία πρώτη εικόνα για το από εδώ και πέρα στο Υπουργείο. Ναι. Καταρχάς να πω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο Υπουργείο για την πατρίδα μας. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, η ναυτιλία. Είναι το λιμενικό σώμα, είναι η νησιωτικότητα, τα νησιά. Εγώ έχω την ευθύνη της νησιωτικότητας, της στρατηγικής του νησιωτικού χώρου, των μικρών νησιών. Παρέλαβα από έναν άξιο συνάδελφο, τον βουλευτή Δωδεκανής, τον κύριο Γιάννη Παπά. Έχω σκοπό να επισκεφτώ όλα τα νησιά. Ήδη οι πρώτες υπογραφές, και θέλω να το πω στην εκπομπή σας, που έπεσαν και που είναι σημαδιακό, αν θέλετε, με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, υπογράψαμε 1.655.000 ευρώ για αφαλατώσεις σε μικρά νησιά από το Ιόνιο μέχρι τη Δωδεκάνησο. Είναι ένα σημαντικό αυτό, μια σημαντική βοήθεια, ιδίως για τους καλοκαιρινούς μήνες, σε τουριστικά νησιά, όπως είναι για παράδειγμα η Αμοργός, η Λέρος, η Φούρνη, η Παξή, η Κεφαλινία, να μπορούν να έχουν αφαλατώσεις μισθωμένους ή μόνιμους για να ανταπεξέλθουν από τα φορτία του πόσιμου νερού αλλά και της ίδρευσης. Τεράστιο λοιπόν ζήτημα αυτό και αίτημα όλων αυτών των νησιών που είπατε, κύριε Υπουργέ, δεκαετιών αυτό το αίτημα. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος της ημέρας, επιτέλους. Ναι, βεβαίως έχουν προηγηθεί και άλλες χρηματοδοτήσεις στα μικρά νησιά. Υπάρχει μια στρατηγική και μάλιστα είχα τη μεγάλη τιμή πριν από 3 χρόνια να εισηγηθώ εγώ στο Κοινοβούλιο τη στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο και έχει μεγάλη δυνατότητα το νομοθετικό πλαίσιο αυτό να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε την νησιωτικότητα, να ενισχύσουμε τα μικρά νησιά, τα μεγαλύτερα νησιά. Υπάρχουν προγράμματα όπως για παράδειγμα τα Eco Islands που μπορούμε να διαθέσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για την ανάπτυξη των νησιών, για την βελτίωση των συνθήκων ζωής των νησιωτών μας. Άρα ο τομέας της νησιωτικότητας είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας και βεβαίως
το λιμενικό σώμα, το οποίο πραγματικά είναι ένα ιστορικό σώμα με τεράστια προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και που τα τελευταία χρόνια έχει το βάρος και της, του μεταναστευτικού. Να σκεφτείτε ότι μόνο την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από το 2015 που ξεκίνησε η κρίση του μεταναστευτικού, το λιμενικό σώμα έχει σώσει στις θάλασσές μας πάνω από 260.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει σώσει ζωές. Και αυτό κάποιοι δυστυχώς εκτός χώρας δεν το υπολογίζουν. Ναι, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν όμως κατηγορίες συγκεκριμένες. Και εσύ αυτό ήθελες να πεις. Και μάλιστα και από ανθρώπους που είναι Έλληνες, έτσι. Ο κύριος το αναφέρω ανεκτικά. Ξέρετε πολύ καλά την μαρτυρία του κύριου Αποστολόπουλου, αλλά και άλλα. Εντάξει. Εμένα περισσότερο με προβληματίζει το ότι πριν από 4 μέρες υπήρξε δημοσίευμα του BBC. Που φιλοξενεί και μαρτυρία. Και δεν μπορώ να το καταλάβω. Υποτίθεται ένα τόσο έγκριτο τηλεοπτικό δίκτυο, ένα τόσο έγκριτο δημοσιογραφικό δίκτυο, χωρίς να το ψάξει, υιοθετεί όλες κατηγορίες. Δεν ξέρω αν υιοθετεί. Φιλοξενεί τις μαρτυρίες στο BBC σαν ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, όπως έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για αυτό το θέμα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Παρόλα αυτά... Και προς ποιο σκοπό κάθε καταγγελία, αυτές οι μαρτυρίες. Κάθε καταγγελία εξετάζεται. Πάντως, εγώ θέλω να σας πω και από την εμπειρία των δεκαετιών που έχω υπηρετήσει και στο πολεμικό ναυτικό, άρα και με τη συνεργασία που έχουμε το λιμενικό σώμα, που είχαμε το λιμενικό σώμα, αλλά και τώρα με τη θέση του Υφυπουργού, σας λέω ότι πραγματικά το λιμενικό σώμα, οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος υπερβάλλουν αυτό. Δείχνουν ζήλο, στένος, αυταπάρνηση κατά τη διάρκεια άσκησης του καθήκοντός τους και πραγματικά έχουν σώσει χιλιάδες χιλιάδων ζωές. Και κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να, από κάποια κέντρα, να γίνει κατανοητό ότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, δίνουν τα πάντα, παρουσιάζουν ανθρωπιά για να σώσουν ζωές. Μα δεν το συζητάμε αυτό. Και μάλιστα όταν σε αυτούς τους ανθρώπους τους θέτουμε το ερώτημα, δώστε μας να δημοσιεύσουμε στοιχεία. Δεν μπορείτε να τα λέτε αυτά έτσι στον αέρα. Δεν προσκομίζουν απολύτως τίποτα. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο τους αφήνουμε να σπηλώνουν τη χώρα και το λιμενικό σώμα, κύριε Υπουργέ. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το σταματήσουμε. Πάντως, κοιτάξτε, υπάρχει απάντηση και του λιμενικού σώματος και του Υπουργείου μας, αλλά βεβαίως και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σας είπα ότι υπήρξε άμεση απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ακολουθούμε την θετική προσέγγιση σε όλα τα μήκη και πλάτη των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Γίνεται σημαντικό έργο. Θα μας δοθεί δυνατότητα βεβαίως και σε άλλη εκπομπή να πούμε και για άλλες πτυχές όχι μόνο του λιμενικού σώματος αλλά και της ναυτιλίας μας, ποντοπόρου ναυτιλίας, της αρτοπλοείας, των άγωνων γραμμών, του μεταφορικού ισοδυνάμου. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές, πάρα πολλές αρμοδιότητες αν θέλετε που χειρίζεται το Υπουργείο μας και που πραγματικά γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο κατά την άποψή μου θα πρέπει να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο για να μάθουν πράγματι οι πολίτες τι γίνεται και πόσο επωφελία αυτών των πολιτών είναι αν θέλετε και των νησιωτών το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω, Σοφία, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι τελευταίο. Θα περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα, κύριε Υπουργέ, γιατί είστε πάρα πολύ φρέσκος, το έχουμε ξαναπεί και ευελπιστούμε, γιατί αυτό ζητάει και ο κόσμος. Ξέρετε, και λίγο μεγαλύτερη επιτήρηση και στα πλοία και γενικότερα στην ασφάλεια στη θάλασσα. Θυμάστε τι έγινε και στον Πειραιά. Και πολλοί κόσμος ζητάει και μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας. Σας πέφτει αυτό το βάρος. Να σας πω ότι τα θέματα της ασφάλειας είναι μείζωνα. Είναι προτεραιότητα του Υπουργού μας, του κυρίου Χρήστου Στυλιανίδη, η ασφάλεια σε όλα τα μήκη και πλάτη, είτε μιλάμε για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, είτε μιλάμε για την ασφάλεια των πληρωμάτων, είτε μιλάμε για την ασφάλεια των πλοίων, όπως επίσης και τα δικαιώματα των πολιτών
που υπάρχουν δικαιώματα απέναντι στην ναυσιπλοεία, στις εταιρείες, στην προσβασιμότητα, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δουλεύουμε εδώ στο Υπουργείο και που θα μπορούμε βεβαίως σε επόμενο χρόνο να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, και πάλι σιδεροκέφαλος. Καλή και εδώ θα είμαστε δίπλα σας να τα λέμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Σοφία, εμείς να προχωρήσουμε. Θα δούμε τα αποτελέσματα, τα περιβόητα αποτελέσματα του ανασχηματισμού, θα πω εγώ. Μόνο ένα σχόλιο θα κάνω όσον αφορά στον ανασχηματισμό, παρόλο που τα έχουμε ξαναπεί και στον αέρα. Ούτως ή άλλως θα έχουμε αργότερα και τον Δημήτρη το Χατζηνικόλα, τον αρχισυντάκτη του... Για τα του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως, όπως και να το κάνεις, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Έτσι, όπως, για πολιτική θα μιλήσουμε, από μια δημοσιογραφική, έτσι, από τη δημοσιογραφική σκοπιά. Αυτό το υπουργικό σχήμα, αυτό το κυβερνητικό σχήμα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Λες. Είναι καλύτερο. Έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά εντάξει. Θα μπορούσε έχω να συγκεκριμένες είχε... ενστάσεις πάνω θα μπορούσε να είχε αλλάξει κάποιους παλιούς ακόμα, περισσότερους. Θεωρώ ότι ορισμένα πρόσωπα δεν είχαν λόγο επιστροφής, για να έτσι να είμαι πιο ξεκάθαρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να το επιλέγει ο Πρωθυπουργός. Εσύ μιλάς για αυτούς που ξαναγύρισαν. Ναι, αυτό το ξαναγύρισε, ξέρεις. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτοί που ξαναγύρισαν έπρεπε να ξαναγυρίσουν. Κακώς είχαν φύγει. Κακώς είχαν φύγει. Έχω ενστάσεις πάνω σε αυτό. Αλλά κάποιοι υπουργοί που παρέμειναν στις θέσεις τους, ίσως θα μπορούσαν να ξεκουραστούν για ένα χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, ειδικά στο ένα υπουργείο... Για ποιο μιλάς? Δεν θα... Υπήρχε μία μικρή αλλαγή μόνο. Άλλαξε και πολιτική. Άρα σημαίνει ότι... Για ποιο υπουργείο? Άρα σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει με τον συγκεκριμένο υπουργό και του είπε ή θα προχωρήσουμε έτσι και αν δεν μπορείς να το στηρίξεις, στη θέση σου θα μπει κάποιος άλλος. Η απάντηση του υπουργού ήταν ότι θα το στηρίξω. Για ποιο λες? Του έβγαλε από τη μέση έναν υφυπουργό, του έβαλε έναν άλλον, ο οποίος είναι... Και ναι, πολύ πιο... Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε. Ευέλικτος. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ περιμένω κάποια αποτελέσματα. Για να βάλω στην εξίσωση και το ότι ήδη είμαστε στα τέλη Ιουνίου και ήδη βλέπουμε και τις πρώτες καταστροφές από φωτιές. Δεν ξέρω τι φωτιές θα μας ανάψει το καλοκαίρι, αλλά θέλω να δω αποτελέσματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ.